Γεια σας. Κάποιες καπουέλες από εσάς μου έστειλαν στο Facebook ότι θέλετε να δείτε κάποια βίντεο σχετικά με back to school και γενικότερα συμβουλές για μακιγιάζ στο σχολείο. Ήθελα να σας κάνω ένα βίντεο το οποίο θα αφορά τα πρώτα καλλυντικά τα οποία μπορεί να πάρει μια κοπέλα για να ξεκινήσει τη συλλογή της, είτε είναι στο σχολείο είτε έχει τελειώσει το σχολείο. Προσπάθησα να επιλέξω όσο το δυνατόν πιο οικονομικά προϊόντα και προϊόντα τα οποία μπορούμε να τα βρούμε εδώ στην Ελλάδα σε φυσικά καταστήματα και όχι online. Δεν θέλω να μείνετε τόσο πολύ στις εταιρείες όσο στις κατηγορίες των προϊόντων που θα δείξω. Σίγουρα κάποιες από αυτές τις κατηγορίες κάποιες κοπέλες δεν θα τις χρησιμοποιούν καθόλου. Σίγουρα όσο είστε στο σχολείο δεν χρειάζεται να βάφεστε, αλλά εάν θέλετε να βαφτείτε σε κάποια έξοδο κάποιο Σάββατο ή σε κάποια χωρεσπερίδα ή σε κάποια εκδρομή, αυτή η συλλογή πιστεύω θα σας φτάνει και θα σας περισσεύει. Και η συλλογή αυτή μπορεί να χωρέσει σε ένα τέτοιο νεσεσέρ και να μείνει και χώρος μέσα, δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι τελείως γεμάτο το νεσεσέρ. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα καλλυντικά, ξεκινώντας από τη βάση προσώπου, δηλαδή το foundation. Μια κοπέλα δεν χρειάζεται να βάζει βάση στο πρόσωπό της, ειδικά σε καθημερινή βάση. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλετε να πάρετε κάτι το οποίο θα έχει ελάχιστη κάλυψη, αλλά θα είναι ουσιαστικά και μια ενυδατική κρέμα, εγώ προτείνω σίγουρα τη CC του Coré. Μια άλλη καλή εναλλακτική είναι η BB cream από την εταιρεία Bioten. Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και αρκετά οικονομική. Κάποιες κοπέλες όμως μπορεί να έχουν ακμή ή να θέλουν να έχουν περισσότερη κάλυψη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρότεινα αυτό το προϊόν το οποίο είναι το Derma Blend 3D Correction. Το συγκεκριμένο είναι ένα foundation που είναι σε μορφή mousse και έχει αρκετά καλύτερη κάλυψη από μια BB cream ή CC cream. Και σίγουρα ένα πολύ γνωστό προϊόν είναι το Double Wear από την Estée Lauder. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά πιο ακριβό από τα υπόλοιπα, αλλά είναι μια σταθερή αξία. Εγώ το χρησιμοποιούσα και όταν πηγαίνω στο λύκειο, το έκλεβα από τη μαμά μου. Αλλά γενικά το θεωρώ ένα πολύ ωραίο προϊόν γιατί έχει πολύ καλή κάλυψη. Δεν το θεωρώ τόσο βαρύ σε σχέση με κάποια άλλα foundations, αλλά και πάλι είναι ένα αρκετά πιο βαρύ προϊόν από μια BB κρέμα. Τώρα πάμε σε concealer. Ίσως κάποιες χρειάζεστε concealer κάτω από τα μάτια για να δώσετε φως και να μην φαίνονται και τόσο οι μαύροι κύκλοι που τυχόν μπορεί να έχετε. Ένα concealer που θα πρότεινα εγώ θα είναι σε αυτή τη μορφή που έχει και αυτό το applicator και θα πρέπει να είναι ένα τόνο πιο ανοιχτό από την επιδερμίδα σας, αυτό που θα βάζετε κάτω από τα μάτια. Αυτό που έχω εγώ είναι το Fit Me, αλλά βγαίνουν και άλλα τέτοια concealer σε τέτοια μορφή και είναι πολύ ωραία, πολύ κρεμώδη. Δεν πρέπει δηλαδή αυτά τα concealer που βάζετε κάτω από τα μάτια σας να είναι ξηρά, γιατί θα φαίνονται αυτές οι αντιαισθητικές γραμμές κάτω από τα μάτια και δεν είναι τόσο ωραίο. Και ένα άλλο concealer το οποίο μπορείτε να έχετε είναι ένα concealer το οποίο θα βάζετε πάνω σε διάφορες ατέλειες όπως τα σπυράκια σας για να τα καλύψετε. Ένα το οποίο μου αρέσει πολύ είναι από την Catrice, είναι το Camouflage Cream. Απλά προσέξτε το concealer που θα βάλετε στις ατέλειες του προσώπου σας να είναι ακριβώς στον τόνο της επιδερμίδας σας. Τώρα θέλω να μιλήσω λίγο για τα εργαλεία του μακιγιάζ και ειδικότερα για το foundation και το concealer. Εγώ χρησιμοποιώ ένα τέτοιο σφουγγαράκι, το οποίο είναι από τη Real Techniques, για να βάλω και τα δύο. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας, αλλά ένα τέτοιο προϊόν πιστεύω ότι θα σας διευκολύνει. Αυτό δεν ξέρω που μπορείτε να το βρείτε σε φυσικό κατάστημα, αλλά τέτοια σφουγγαράκια υπάρχουν και σε άλλα καταστήματα, στο Hondo Center. Αυτά του H&M έχω ακούσει ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά, δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα, αλλά θέλω πολύ να τα δοκιμάσω. Και τώρα πάμε στο υπόλοιπο πρόσωπο. Μία πούδρα η οποία είναι πολύ καλή για σετάρισμα, δηλαδή να σετάρετε το foundation και το concealer σας, είναι αυτή εδώ, είναι από τη Rimmel, είναι η Stay Matte. Τη βρίσκεται νομίζω σχεδόν σε όλα τα Hondo Center πλέον και είναι πάνθινη. Είναι νομίζω κάτω από 5 ευρώ. Αυτή ουσιαστικά θα τη βάλετε για να μην γυαλίζει το πρόσωπό σας. Σετάρει πάρα πολύ ωραία το foundation και το concealer και μένει για πολλές ώρες πάνω στο δέρμα. Τώρα πάμε σε ρούζ. Πιστεύω ότι σε μικρότερες ηλικίες δεν χρειάζεστε πάνω από ένα ρούζ.
Θα πρότεινα ένα ρούζ το οποίο θα σας πηγαίνει με όλα τα μακιγιάζ που θα κάνετε και να σας δείχνει λίγο έτσι πιο φρέσκες και πιο αναζωογονημένες κτλ. Ένα τέτοιο χρώμα είναι αυτό εδώ που πιστεύω ότι πάει σε όλες τις επιδερμίδες και είναι από την εταιρεία The Balm αυτό. Είναι μια τεράστια ποσότητα, οπότε αν έχετε μόνο ένα ρούζ πιστεύω ότι αυτό είναι καλή επιλογή γιατί δεν θα σας τελειώσει ποτέ. Αλλά αν θέλετε να πάρετε κάτι πιο οικονομικό, δεν θέλετε να πάρετε κάποιο ρούζ το οποίο είναι τόσο ακριβό, γιατί της The Balm νομίζω είναι εκεί γύρω στα 15-16 ευρώ. Η Catrice είναι μια πολύ καλή επιλογή, κάνει πολύ ωραία ρούζ σε πολύ ωραία χρώματα, ιδανικά για πιο νεαρές ηλικίες και μου αρέσουν και πάρα πολύ οι συσκευασίες της. Για το ρούζ χρειάζεται ένα μικρό φουντωτό πινελάκι και για την πούδρα ένα πιο μεγάλο πινέλο. Σίγουρα μπορείτε να βρείτε και στο Hondo Center και στα Sephora πολύ ωραία πινέλα. Τώρα, είναι πολύ της μόδας οι φωτοσκιάσεις, το contouring και το highlighting. Για μικρές ηλικίες που είστε ακόμα στο σχολείο, ας πούμε, θα πρότεινα να μην κάνετε τίποτα από τα δύο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν το χρειάζεστε. Παρ' όλα αυτά, κάποιες κοπέλες που είναι μεγαλύτερες και ξεκινάνε τώρα τη συλλογή τους και θέλουν κάποια προϊόντα για να τα χρησιμοποιούν σε σχέση με contouring και highlighting, πάλι θα πρότεινα από τη The Balm, το Bahama Mama, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο matte bronzer που μπορείτε να κάνετε contouring. Και φυσικά της The Balm το Merry Lumanizer είναι από τα πιο γνωστά highlighter. Και τώρα πάμε στα μάτια. Φυσικά η πρώτη επιλογή κάθε κοπέλας νομίζω στο μακιγιάζ είναι μια μάσκαρα. Και με κάποιες μάσκαρες τις οποίες μπορείτε να ξεκινήσετε είναι φυσικά από την εταιρεία Essence. Κάνουν πάρα πολύ ωραίες μάσκαρες. Σίγουρα θα πρότεινα αυτήν εδώ, η οποία είναι από τις αγαπημένες μου μάσκαρες, η I Love Extreme. Και αυτή τη μάσκαρα τη χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια και την έχω σίγουρα στη συλλογή μου. Και ξέρω ότι πολλές κοπέλες ξεκινάνε τη συλλογή τους με μάσκαρα από Maybelline. Μου αρέσει πολύ η Colossal, αλλά μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές μάσκαρες στην εταιρεία Maybelline. Νομίζω φημίζεται για τις μάσκαρες της. Και τώρα πάμε στις σκιές. Οι σκιές είναι ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρότεινα εγώ πριν πάρετε κάποια σκιά είναι να πάρετε κάποια βάση για σκιές, έτσι ώστε όταν βάλετε τις σκιές από πάνω να μείνουν όλη την ημέρα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου βάση για τα μάτια. Είναι από την εταιρεία Radiant και είναι πάμφθινη. Νομίζω κάνει γύρω στα 8 ευρώ και τη βρίσκεται σε κάθε Hondo Center. Σίγουρα είναι ένα προϊόν το οποίο δεν παραλείπω ποτέ στο μακιγιάζ μου και όταν ήμουν μικρή δεν ήξερα για βάσεις. Και οι σκιές μαζεύονταν στα μάτια μου και ουσιαστικά έχανα όλο το μακιγιάζ που είχα κάνει στα μάτια μετά από λίγες ώρες. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο προϊόν. Σίγουρα θα πρότεινα να πάρετε μία παλέτα με σκιές. Μία τέτοια επιλογή είναι από την εταιρεία Catrice. Εγώ έχω την Absolute Matte, αλλά νομίζω βγαίνει και άλλη μία με nude χρώματα που έχει και κάποια shimmer. Και νομίζω βγάζει και κάποια που είναι παστέλ και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφορες επιλογές, αλλά αυτή είναι μια πολύ καλή αρχική παλέτα. Φυσικά αν χρησιμοποιείτε μόνο μία ή δύο σκιές, δεν χρειάζεται να πάρετε ολόκληρη παλέτα. Εγώ θα πρότεινα σίγουρα να πάρετε μεμονωμένες σκιές. Πολλές εταιρείες έχουν μεμονωμένες σκιές, αλλά αυτή που πιστεύω ότι αξίζει περισσότερο είναι η Inglot. Εγώ έχω μια παλέτα από την Inglot με 5 σκιές, μπορείτε όμως να φτιάξετε και με μία με δύο σκιές παλέτα. Και είναι τεράστιες, οπότε αν χρησιμοποιείτε μόνο αυτές εδώ τις σκιές, δεν θα σας τελειώσουν πολύ εύκολα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και φυσικά αν θέλετε να το προχωρήσετε λίγο περισσότερο και να πάρετε κάτι το οποίο θα είναι λίγο πιο ποιοτικό και θα έχει πολλές περισσότερες σκιές μέσα, εγώ θα πρότεινα σίγουρα την παλέτα Chocolate Bar από την Too Faced. Είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου παλέτες. Έχει τα πιο ωραία χρώματα και μπορείτε να κάνετε άπειρους συνδυασμούς με αυτή την παλέτα. Και για τα μάτια ουσιαστικά χρειάζεστε δύο πινέλα. Το ένα να είναι αρκετά φουντωτό για να κάνετε το blending και το άλλο να είναι λίγο πιο έτσι πλακουτσωτό για να μπορείτε να τοποθετήσετε τη σκιά. Μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία πινέλα στην EcoTools. EcoTools νομίζω βρίσκεται στα Galerie de Beauté, αλλά και στα Sephora και στο Hondo Center μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία
πινέλα τα οποία να είναι για τα μάτια σας. Τώρα πάμε σε κραγιόν. Πιστεύω ότι μια μικρή κοπέλα δεν χρειάζεται να βάζει τίποτα άλλο εκτός από κάποιο ενυδατικό χιλιών. Σίγουρα εγώ έβαζα τις λιποζάν με το κεράσι από ό,τι θυμάμαι. Αλλά αν μια κοπέλα κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας θέλει να πάρει κάποιο κραγιόν για να το βάζει σε καθημερινή βάση ή για να ταιριάζει με όλα της τα look, εγώ θα πρότεινα σίγουρα από την εταιρεία Seventeen. Η εταιρεία Seventeen έχει πολλές αποχρώσεις να διαλέξετε. Σίγουρα μπορείτε να ξεκινήσετε με την εταιρεία Essence ή κάποιες άλλες εταιρείες όπως η Golden Rose. Αυτό ήταν λοιπόν το necessaire με τα πρώτα σας καλλιντικά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε λίγο. Εάν σας άρεσε κάντε like και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!